Να σας καλωσορίσω στην σημερινή συνέντευξη τύπου για τον 42ο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Εύρου χορηγός Συγκρέκης. Να πούμε ότι είναι ένας θεσμός κυπέλλου ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος μετά από κλήρωση των δύο ομάδων που φτάσανε στον τελικό αποφασίστηκε η έδρα του Εθνικού του Φώτης Κοσμάς. Ο τελικός έχει αποφασιστεί να γίνει την Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 4 η ώρα στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς στην έδρα του Εθνικού. Οι ομάδες είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ο Εύρος Σουφλίου. Να πούμε δύο λόγια για τις ομάδες που έχουν κατακτήσει το κύπελο. Πολυνίκης του θεσμού του κυπέλου είναι ο Ρέστης με 10 κατακτήσεις. Δεύτερη είναι η ομάδα του Σουφλίου με 6. Σε συνέχεια είναι ο Εθνικός με 5. Ο Ακρίτας Νέας Βίσας με 3. Η ΠΑΕ Θράκη με 3 κατακτήσεις. Το Διδημότυχο με 2. Ο Εθνικός Λουτρού με 1. Η Σαγίνη 1. Η Δόξα Τυχερού με 1. Η ΠΑΕ Πενταλόφου με 1. Ο Άρης Εσίμης με 1. Το Άλεξ με 1. ΑΟ Σαμοθράκης μία κατάκτηση, ο Αϊτός Λεπτής με μία, η Χιλή με μία, οι Καπαδόκες με μία κατάκτηση, ο ΑΟ Νεοχωρίου και η Θράκη Φερών, ο περσινός κατακτητής του κυπέλλου Εύρου. Να δώσουμε και λίγο το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλλου, τον κύριο Βαρσαμακίδη Δημήτριο, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν το Δήμο Σουφλίου για την παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου για να πραγματοποιηθεί η σημερινή συνέντευξη τύπου. Βρισκόμαστε εδώ για τον 42ο τελικό, όπως είπε ο συνάδελφος, το κυπέλλο, Συγκρέκης. Ο αγώνας θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Την Τετάρτη, νομίζω δεν ήταν λάθος, είσαι είναι ελεύθερη. Καλή αυτή για το παιχνίδι. Να κάνουμε μία μήνυ διαδρομή για το φετινό θεσμό του κυπέλλου. Πήραμε την απόφαση σαν ΕΠΣ. Πιο μακριά. Κατόπιν συνεννόηση με τα σωματεία, να τροποποιήσουμε λίγο το θεσμό. Πιστεύω ότι το να αναβαθμίσουμε αγωνιστικά. Κάνουμε για πρώτη φορά το θεσμό, την πρώτη φάση με μορφή ομίλων, με 10 ομίλους. Και το κύριο μέλημά μας ήταν γιατί όλοι οι παράγοντες της ΕΠΣ, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουν περάσει από ποδοσφαιρικά σωματεία στο παρελθόν. Είχαμε ένα μεγάλο θέμα ότι τον μήνα Σεπτέμβριο δεν παίζαμε ποδόσφαιρο, δηλαδή γινόταν μία φάση του κυπέλλου και προσπαθούσαμε για να είναι η ομάδα σε καλή αγωνιστική δράση για το πρωτάθλημα. Να κάνουμε φιλικά που πολλές φορές δεν βρίσκανε κάποιες ομάδες να κάνουν και φιλικά. Και αποφασίσαμε να γεμίσουμε όλο το Σεπτέμβριο με κύπελλο ώστε να είναι οι ομάδες έτοιμες όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να κάνουν με τη μορφή κανονικότητας κάποια δυνατά παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάποιες άλλες αλλαγές την επόμενη χρονιά, κατόπιν βέβαια συνεννόηση με τα σωματεία. Για το καλό του θεσμού του κυπέλλου, όπως και για το πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα, μιλάμε για το κύπελλο. Εγώ αυτό που έχω να πω, να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να κερδίσει ο καλύτερος στο κύπελλο, να γεμίσει το γήπεδο και να ευχαριστηθούμε ποδόσφαιρα. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο σαν γηπεδούχος στον προπονητή του Εθνικού, τον κύριο Δίγκα Γιώργο. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, και την ομάδα του Εθνικού και την ομάδα του την αντίπαλη ομάδα του Σουλίου. Θα συγκρίσω την αντίπαλη ομάδα που έχει φτάσει στο τελικό του κυπέλλου. Νομίζω ότι δεν είχε μόνο την τύχη με το μέρος της. Και το αποδεικνύει φυσικά και το ότι πρωταγωνιστήκε στο πρωτάθλημα. Από τη δική μας πλευρά, που ανταποκρίνονται οι ποδοσφαιριστές μας είναι αξιοθαύμαστος.
και γι' αυτό τους αξίζουν συγχαρητήρια. Και μέχρι το πέρας του πρωταθλήματος είμαστε υποχρεωμένοι στο κάλεσμα αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια να διεκδικήσουμε το κύπελλο που είναι ο μοναδικός στόχος και να τελειώσουμε με ψηλά το κεφάλι το πρωτάθλημα. Προσωπικά εύχομαι να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να ευχαριστηθούν αυτοί που θα έρθουν να μας δουν, γιατί ο θεσμός του κυπέλλου είναι μια γιορτή. Επιθυμία μου είναι να κερδίσω καλύτερος και όχι αυτός που έχει την τύχη με το μέρος του. Από την πλευρά μας θα καταρχήν να συμφωνήσουμε με τον δασκάλο, τον κύριο Βίγα. Και όσον αφορά τη δικιά του μεγαλύτερη για αυτήν, κάνει έναν άθλο αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που ανέβαλε και το ξέρουμε αυτό που ξέρουν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται το περισσότερο. Όσον αφορά τη δικιά μας ομάδα, είμαστε ευχαριστημένοι που μέχρι στιγμή έχουμε καταφέρει να μπούμε στο τελικό. Όπως ο δασκάλο είναι η γιορτή. Ο Εθνικός είναι η ομάδα με πιθανότητες κατηγορίας, δεν το ξεχνάμε αυτό. Είναι το φαβορί. Θα διεκδικήσουμε με όσο πάθος, διάθεση, ποιότητα διαθέτουμε το κύπελλο. Και συνεχίζουμε στο δεύτερο στόχο του πρωτάθλημα. Η διοίκηση είναι κοντά μας, σε μένα τους προσφεστές, λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί. Είμαστε πολύ καλά στον τομέα αυτό. Και θα διεκδικήσουμε ό,τι πιθανότητα δεν θα την ακούσουμε. Αυτά που είναι. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους δύο ποδοσφαιριστές των ομάδων, στον κύριο Καϊδατζή Νίκο, του Εθνικού. Άνοιξε λίγο το μικρόφωνο. Φτάσαμε, νομίζω, επάκριση και λίγο, σε ένα τελικό που πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να γίνεται και στον νομό μας γιορτή, όπως και στους άλλους νομούς. Ξεκινώντας από την κοινή συνέντευξη που νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται και είναι ένα θετικό βήμα. Από εκεί και πέρα ο Εύρος οφείλει να υπολογίσουμε η ομάδα. Σαφώς και στους τελικούς δεν υπάρχουν φαβοροί. Μπορεί να είμαστε ομάδα ανώτερης κατηγορίας, αλλά σε ένα παιχνίδι όλα γίνονται. Είναι ένα κύπελλο το οποίο το θέλαμε και το είχαμε στο στόχο μας από την αρχή της σεζόν. Καθώς και πέρυσι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Φέτος είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη χρονιά για μας. Θα είναι ένα βάλσαμο αν καταφέρουμε και κατακτήσουμε το τρόπαιο. Να δώσουμε και τον λόγο στον ποδοσφαιριστή του Εύρου Σουφλίου, τον Βάγνο Απόστολο. Καλησπέρα και από μένα. Το μάτς της Ελλάδας για μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα μάτς που το περιμέναμε από το καλοκαίρι. Ήταν στόχος της ομάδας ο τελικός του κύπελλου. Κάναμε τα δυνατά δυνατά για να φτάσουμε εδώ πέρα και θα πάμε να το διεκδικήσουμε με ό,τι μας έχει μείνει. Μόλις να τους έχουμε. Ξέρουμε ότι ο Εθνικός είναι σε καλύτερη κατηγορία μας, σε ανώτερη. Είναι θεωρητικά καλύτερη ομάδα από εμάς. Είναι του φαβορή του αγώνα. Αλλά εμείς θα τα δώσουμε όλα για να τους κερδίσουμε, γιατί είναι ένας από τους δύο στόχους μας, όπως και το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να νικήσει ο καλύτερος, ο πιο τυχερός. Εύχομαι να έχει κόσμο στο γήπεδο, γιατί λείπει ο κόσμος στο γήπεδο τον τελευταίο καιρό. Να μην έχουμε τραυματισμούς μετά το παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Θα παρακαλούσα τώρα τους δημοσιογράφους, αν θέλουν και έχουν κάποια ερώτηση, να κάνουν είτε στους προπονητές είτε στους παίκτες των δύο ομάδων. Κοσμός Πανταζής, Sports Art και Δέλα Τηλεόραση. Στους δύο αρχηγούς είναι η ερώτηση. Και οι δύο ομάδες έχουν να κατακτήσουν το τρόπαιο κάποια χρόνια. Συγκεκριμένα το Σουφλί από το 16 κόντρα στην Ένωση Άγκας Αρίστου το 3-2. Εθνικός από το 14 κόντρα στο Μορέστη με 1-0. Φαντάζομαι ότι και αυτό είναι ένα κίνητρο, δηλαδή να επιστρέψει η ομάδα σε μια κατάκτηση κυπέλλου. Η ομάδα Βοσουκλίου και η ομάδα Εθνικός, όποιος θέλει, απαντάει τότε.
Σίγουρα, όταν παίζει ένα τελικό, σίγουρα θες να κερδίσεις. Έχεις πάρει τον κύκλο και άλλες φορές, είτε πρώτη φορά. Εγώ έτυχε να έχω πάρει και άλλες φορές τον κύκλο την ομάδα. Αλλά επειδή σιγά σιγά φτάνουμε στα τελειώματα της καριέρας μας, ακόμα ένα κύκλο δεν θα δει κάνω, όχι. Κανένα δεν θα δει. Εννοείται, σίγουρα θέλουμε να το πάρουμε το κύκλο, οπωσδήποτε δεν θέλει να το πάρει. Δεν υπάρχει τέτοιο ερώτημα. Εμείς θέλουμε να το πάρουμε 3 χρόνια, φαίνεται. Τελευταία φορά που το πήραμε. Και την τελευταία φορά που το πήραμε, ήμασταν όμως συνοριστικός τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Ήμασταν άμεθνοι. Ήμασταν στα τελειώματα, πέφταμε, είχαμε πέσει κατηγορία. Μας είχε μείνει μόνο το κύκλο. Και συγκεντρωθήκαμε εκεί και το πήραμε. Πιστεύω ότι ο εθνικός αυτήν την κατάσταση είναι, γι' αυτό εμείς πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο. Θα συμφωνήσω με τον Τόλι. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θεωρητικά κατάσταση και πρακτικά. Το κύπελλο είναι ο θεσμός που μας έχει απομείνει. Υπάρχει μια έντονη δίψα από την αρχή της σεζόν, όπως προείπα. Σαφώς και η προϊστορία δεν παίζει μπάλα. Ποδόσφαιρο παίζουν οι παίχτες που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Παίχτες που έχουν ξαναπαίξει τελικό, σαφώς και έχουν ένα προβάδισμα λόγω της εμπειρίας. Σε εμάς υπάρχουν αρκετά παιδιά που δεν έχουν συμμετέσχει σε τελικούς. Παρ' όλα αυτά υπάρχει δίψα, υπάρχει έντονη επιθυμία για κατάκτηση αυτού του κυπέλλου και εύχομαι να τα καταφέρουμε. Και άλλα που έχουν συνόδη και άλλα που έχουν συμμετάσχει, γιατί είστε μια ομάδα που αρκετοί προσφεριστές είναι από την Ένωση Άνδρες Αρίστινου, οι οποίοι μάλιστα πήγαν 3 συνεχόμενες φορές κάποιοι από αυτούς σε τελικό και φαντάζομαι ότι... Εντάξει, γιατί τα παιδιά ήταν λίγο άτυχοι ίσως στους τελικούς, γιατί εντάξει, 3 τελικοί δεν είναι κάτι εύκολο. Καταρχήν να συμμετέχεις και από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι θα είναι και ένα δώρο προς αυτούς κάποια στιγμή να κατακτήσουν και αυτό το κύπελλο που τους λείπει. Εμείς ευτυχήσαμε και στην αρχή της σεζόν να κατακτήσουμε και το πρώτο Super Cup που διοργάνωσε η ΕΠΣ. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας λείπει. Προς τον αρχηγό τον Πάμπιο, τον Αποστόλη, που κατέχει ένα ρεκόρ που θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει άλλος αθλητής στη δικιά σου θέση. Σε 7 τελικούς έχει σηκώσει 6 φορές το κύπελλο. Αυτό είναι ένα κίνητρο επιπλέον για τον Αποστόλη που, όπως είπε πιο μπροστά, είναι στα τελειώματά του να σηκώσει το κύπελλο. Παναγιώτη, δεν ήξερα για να ακόμα. Από όχι, εντάξει. Σίγουρα, ακόμα ένα κύπελλο θα είναι ό,τι καλύτερο. Ήμουν τυχερός στην τέχεια να είμαι στα καλά χρόνια του Εποσουπλίου. Τα τελευταία 10 χρόνια που η ομάδα πρωταγωνιστούσε και στη Γάμα Εθνική και στη Δέλτα και στο τοπικό και έτυχε να είμαι και στους 7 τελικούς όπως είπες. Και επειδή ήμασταν πιστεύω καλύτερη ομάδα, δίκαια τα κερδίσαμε και τα 6. Είμαι τυχερός γι' αυτό. Πιστεύω ότι παιδιά δεν θα το ζήσουν αυτό εδώ πέρα. Και απλώς και με τα παιδιά του Εθνικού και με τον Νίκο και με άλλα παιδιά που κάνει συμπαίκτης, τους γνωρίζουμε. Και εύχομαι να γίνει ένα καλό παιδί, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τα παιδιά. Και ας το πάρει ο καλύτερος, όπως είπαμε. Θέλω να πω ότι με την εμπειρία που έχεις, έχεις μεταδώσει αυτή τη δίψα που έχεις στη συμπαίκτηση. Εντάξει, τα παιδιά μου το έχουν καταλάβει που πήγαν στο τελικό. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να τους μεταδώσω εγώ. Ξέρουν που παίζουν, έχουν καταλάβει το βάρος της φανέλας της ομάδας μας. Και πιστεύω πως θα τα δώσουμε όλα στο τελικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν να μαχηθεί. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα δύο σωματεία, τους δύο προπονητές και τους ποδοσφαιριστές των ομάδων και εσάς τους δημοσιογράφους που παρευρεθήκατε στη σημερινή συνέντευξη τύπου και να σας προσκαλέσω ξανά και εσάς και του φίλαθλου κόσμου του νομού Έδρου και των γύρων νομών να έρθουν την Δετάρτη, 27 Μαρτίου, στο γήπεδο Φώτισης Κοσμάς, να απολαύσουμε όλοι ένα τελικό εισάξιο των δύο ομάδων και ας κερδίσει ο καλύτερος. Κύριε Σταματάκη, επειδή η ομάδα είχε ένα ρεπό και έχει ένα κενό 15 ημερών, αυτό θεωρείτε ότι είναι υπέρ της ομάδας ή θα λειτουργήσει προβληματικά? Χωρίς να θέλω να το θέσω σαν δικαιολογία, όποιος παρακολουθεί από κοντά την ομάδα μας και όποιος γνωρίζει καλά το ποδόσφαιρο εκ των έσω, ξέρει ότι είναι ένα τέτοιο σώμα.
Τρία άτυχα αποτελέσματα τη φετινή σεζόν έχουμε κάνει και όλα ήταν όταν υπήρχε η ψευδεία. Χάσαμε την Οριστιάδα αμέσως μετά την διακοπή των Χριστουγέννων. Χάσαμε από το Δημότυπο αμέσως μετά την διακοπή. Οι δικαιολογίες όμως δεν υπάρχουν, δεν έχουν θέση εδώ. Όπως προείπε ο αρχηγός μας, θα πάμε. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε με οποιοδήποτε κόπο και τρόπο σε αθλητικά πλαίσια πάντα. Για να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό που θέλουν όλοι στα πολιτεία και έξω από αυτά. Και ένα τελικό που έχουν πει ξεχνούν, το κύριο Σοβάνο φυσικά, θα κοιτάξουν να κοιτάξουν τώρα μαζί του. Κύριε Δίνκα, τα συνεχόμενα παιχνίδια που η ομάδα γίνει και νικηφόρα και πολύ αθαρρυντικά, υπάρχει μια κόπωση τώρα την Τετάρτη, γιατί μετά έχουμε και με τον Απόλλων Παραλιμνίου που θα παίξετε, θα δημιουργεί αυτό μια επιπλέον επιβάρυνση. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε, προετοιμαζόμαστε και για το παραλίμνη και για το... Η προτεραιότητά μας είναι το κύπελλο, σας είπα. Οι παίχτες πλέον είναι συνειδητοποιημένοι και το έχουμε κατάλαβει όλοι και το ξέρουμε όλοι, το μόνο στόχος που έχουμε είναι, σας είπα, το κύπελλο. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, όπως είπαμε, ανοίγουμε σε μια μεγάλη ομάδα. Έτσι, γιατί ο Εθνικός προσωπικά για μένα είναι τεράστιο σύλλογο, μεγάλο σύλλογο. Και πρέπει να διεκδικούμε τα πάντα, έστω και με την τελευταία. Νίκο, τι φοβάσαι περισσότερο από την ομάδα σου στον τελικό? Το κακό μας είναι αυτό. Και την ατυχία μας που πολλές φορές μας έχει χτυπήσει την πόρτα φέτος. Υπήρξαν αρκετά παιχνίδια, ειδικά από τα Χριστούγεννα και μετά, στα οποία έχουμε χάσει βαθμούς από το 90, να πω και μετά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε ο δάσκαλος, ο Εθνικός είναι μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να το αποδείξουμε. Ακόμα και σε μια δύσκολη χρονιά. Παρόλο που έχουμε απανωτά παιχνίδια και έχουμε μείνει ελάχιστοι παίχτες στο ρόστερ αυτή τη στιγμή, είμαστε γύρω στους 14-15 παίχτες, με αρκετή επιβάρυνση. Όπως είπε όμως και ο αντίπαλος προπονητής, δεν υπάρχουν δικαιολογίες σε ένα τελικό. Εμείς θα πάμε, θα τα δώσουμε όλα. Σεβόμαστε τον Εύρο Σουφλίου, αλλά θέλουμε πάρα πολύ να κατακτήσουμε τον τρόπο. Η αποκλήρωση που προέκυψε για το γήπεδο, θα εξηγεί στο φως μας. Σίγουρα στο τελικό άλλα πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά είναι και ένα θετικό για σας το ότι παίζετε στο γήπεδο σας κάτω από εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα μικρό πλεονέκτημα και θεωρώ ότι κάτι ανάλογο έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, ο τελικός, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να γίνει ή στο Φώτης Κοσμάς ή στο γήπεδο του Σουφλίου. Μία λύση, το να πάμε σε ένα γήπεδο επαρχιακό με κακό αγοραστικό χώρο, με κακή κατάσταση στις κερκίδες που δεν θα έχει και ιδιαίτερο κόσμο, δεν νομίζω ότι είναι λύση. Νομίζω ότι εάν ο τελικός γίνεται σε μεγάλα γήπεδα, αναβαθμίζεται και ο θεσμός. Προς τον αρχηγό τον Αποστόλη τον Πάρνιο, θεωρείτε ότι το Φώτης Κοσμάς, μια που είναι, δεν είναι έδρα σας, θα είναι δύσκολο το παιχνίδι σε εσάς? Θα ήταν καλύτερα να γίνει στο Δήμο της Μαγκητζής? Κατά τη γνώμη μου, θα συμφωνήσω με τον Νίκο να γίνει ο τελικός σε ένα στάδιο, είτε στο δικό μας είτε στο εθνικό. Εμείς είπαμε, κάναμε μια πρόταση να γίνει στο δικό μας, δεν έγινε δεκτή. Είναι κλήρωση, το θέλαμε και αυτό να γίνει κλήρωση. Έρχεται το κύπελλο του Εθνικού, ένα στάδιο. Εκεί φυσιολογικά και έπρεπε να γίνει ο τελικός από την αρχή, στο στάδιο του μεγαλύτερου γήπεδου του νομού και στο καλύτερο, στην πόλη με τον περισσότερο κόσμο. Αλλά εντάξει, εμάς δεν μας φορτώνει μια άγχος αυτό. Πιστεύω ότι η ομάδα του Εθνικού θα έχει περισσότερο άγχος σε αυτό το γήπεδο παρά στο δικό μας. Ίσως είναι καλύτερο για μας να πάμε εκτός έδρας να παίξουμε, θεωρητικά εκτός έδρας. Μου φαίνεται ότι θα είναι καλύτερα να παίξουμε εκεί πέρα παρά στο δικό μας γήπεδο. Η προϊστορία, αν την κοιτάξουμε με μια πρόχειρη ματιά, δείχνει τον Εύρο Σουφλίου να φεύγει πάντα με το τρόπαιο. Ναι, τα τελευταία χρόνια όσο παίξαμε τελικό, κερδίσαμε. Και όλα ήταν εκτός έδρας, δεν παίξαμε κανένα τελικό εδώ μέσα στο δικό μας στάδιο. Εντάξει, η προϊστορία τα λέει αυτά που είπες πάνω, γιατί, αλλά τώρα κοιτάμε το τώρα, την κατάσταση που είναι οι ομάδες τώρα και θα δούμε την Τετάρτη. Και μια ερώτηση προς τη διοργανώτρια. Θα υπάρξουν άλλες εκδηλώσεις παράπλευρες μαζί με το
κάτι διαφορετικό για φέτος, μιας και βλέπουμε ότι παίρνονται αρκετές πρωτοβουλίες για διαφορετικά πράγματα όπως συγκεκριμένη. Παιδιά. Για το θεσμό του κυπέλλου, όχι, θα γίνει ο τελικός. Και έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας μετά, κατόπιν συνεννόηση με τη σωματεία, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την καινούργια σεζόν με τη διοργάνωση του κυπέλλου. Τι αλλαγές θα κάνουμε εκεί πέρα. Είναι ένα στοίχημα για την ΕΠΣΕΒΟ να πάει καλά ο τελικός και μιας που είστε νέα διοικητική αρχή, που μας μεταφέρετε ένα καινούργιο, μια καινούργια εικόνα από την παλιά διοίκηση. Έχετε αυτή την αγωνία μέσα να πάνε όλα καλά. Η αγωνία σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι κύπελλο, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι νικητές, υπάρχει. Και την αγωνία και το άγχος το έχεις όταν θες να επιτύχεις. Τη γόνιμη αγωνία, το γόνιμο άγχος. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Ό,τι αφορά από άποψη οργάνωσης, θέλω να πιστεύω θα είμαστε 100% έτοιμοι. Από εκεί και πέρα, μεγάλο μερίδιο για την επιτυχία αυτού του αγώνα θα έχουν και οι δύο ομάδες και η διαιτησία πάνω απ' όλα. Γιατί εάν η διαιτησία καταφέρει σαν τελικό και πετύχει να ξεφύγει από τις δύσκολες φάσεις, πιστεύω θα κυλήσουν όλα ομάδα. Πότε θέλουμε να δούμε για το τρίο που θα διαιτητεύσει. Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Διαιτησίας. Από τη στιγμή που ο τελικός θα γίνει, νομίζω, την Τετάρτη, Πρόεδρε Παρασκευή, Σάββατο. Το αργότερο το Σαββατοκύριακο θα έχει βγει η Επιτροπή. Θα γίνει ορισμός ή κλήρωση. Ορισμός νομίζω θα γίνει. Όχι νομίζω, ορισμός θα γίνει.